Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Αυγούστου και αμέσως τώρα ξεκινάει η ενημέρωσή σας. Παρακολουθείτε τα νέα από την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα. Εντείνονται οι έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα για τον κορονοϊό. Στόχος να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης του ιού. Μας ανησυχεί η επιστροφή των εκδρομέων, ιδίως των νέων ανθρώπων, για τη μετάδοση του ιού. Είναι γνωστό ότι γίνεται και στις υπόλοιπες περιφέρειες. Και πήραμε σαν πρωτοβουλία σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών να υπογράψουμε μια προγραμματική σύμβαση για την επιστημονική κάλυψη του μέρους των εξετάσεων για τον COVID-19, ώστε να κάνουμε τυχεοποιημένους δειγματοληπτικούς ελέγχους με τις δικές μας μονάδες, σε συνεργασία με εργαστήρια του Ιατρικού Συλλόγου, μελών του Ιατρικού Συλλόγου, ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και εμείς στο να προλάβουμε καταστάσεις στη διάδοση, να σπάσουμε δηλαδή τη διάδοση του κορονοϊού, την αλυσίδα της διάδοσης του κορονοϊού. Μας ανησυχεί ο επιπολασμός, η περιφέρειά μας είναι σε καλό επίπεδο, αλλά οφείλουμε και πρέπει να τη διατηρήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα όλοι. Αυτό το σκοπό έχει η πρωτοβουλία η δικιά μας, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο, τον οποίο οφείλω να ευχαριστήσω, να μπορέσουμε να προλάβουμε καταστάσεις μετάδοσης, όπως επίσης θα επεκταθούμε και σε κλειστές δομές νοσηλείας, όπου τέλος πάντων υπάρχει πρόβλημα και μας ανησυχεί, ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε τη διάδοση και να σπάσουμε αυτή τη διάδοση του ιού. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να λέμε να μιλάμε για εφησυχασμό. Το φαινόμενο είναι δυναμικό, μπορεί τα νούμερα αυτές τις μέρες να μας ευνοούν, κανένας όμως δεν ξέρει αν αύριο θα αλλάξουν. Γι' αυτό το λόγο μίλησα για τυχεοποιημένες δειγματοληψίες σε νέους ανθρώπους, κυρίως που γυρίζουν από τις διακοπές. Όπως όλοι πρέπει να δείξουμε την υπευθυνότητα, πρέπει και οι ίδιοι να καταλάβουν ότι πρέπει να προστατεύσουν τις οικογένειές τους, τους μεγάλους ανθρώπους, τις ευπαθείς ομάδες. Συνεπώς σε αυτό θα συμβάλλουμε και αυτό το σκοπό έχει αυτή η πρωτοβουλία που κάνουμε μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο. Θα ξεκινήσουν κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο στα σημεία εκείνα τα οποία θεωρούμε ότι είναι πύλες εισόδου των εκδρομέων προς την περιφέρειά μας, ώστε να μπορέσουμε, όπως σας είπα, να δούμε σε ποια κατάσταση είναι. Άλλωστε, όσα περισσότερα τεστ κάνουμε, τόσο καλύτερη εικόνα έχουμε για το πού βρισκόμαστε. Θα περάσουμε τώρα και θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και το στούντιο 1. Θα καλησπερίσω εκεί τον συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου και τον Γιώργο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με σένα, Σωτήρη. Είδαμε, εντείνονται οι έλεγχοι, θα γίνονται δειγματοληπτικοί τυχαίοι έλεγχοι σε διάφορα σημεία, με την Περιφέρεια και τον Ιατρικό Σύλλογο να συστρατεύονται σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Μιλάμε πάντα για να σταματήσει η διασπορά της μετάδοσης του ιού στην χώρα γενικότερα και ειδικότερα στην περιοχή. Όμως έχουμε και ελέγχους οι οποίοι θα γίνονται από αστυνομικούς, αλλά αστυνομικοί που θα είναι με πολιτικά. Ναι, έτσι όπως είναι, έτσι μάθαμε, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές. Από χθες μάλιστα έχουν οι έλεγχοι ξεκινήσει από κλιμάκια της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, που αποτελούνται από αστυνομικούς, οι οποίοι όμως δεν είναι ένστολοι, αλλά ντυμένοι με πολιτικά. Προφανώς για να μην γίνονται αντιληπτοί και για να μην δίνεται και σύνθημα, όπως ξέρουμε πάρα πολλές φορές μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην περίπτωση που εμφανίζονται τέτοια κλιμάκια. Όπως είναι κατανοητό, αυτό ίσως να μας δείξει και μια διαφορετική εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά. Ευχόμαστε όχι. Ελπίζουμε όλοι, τουλάχιστον η πλειοψηφία των επαγγελματίων, να τηρεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας με τις μάσκες. Αλλά από εδώ και στο εξής, όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι έλεγχοι θα γίνουν πιο εντατικοί και θα είναι και πιο αυστηροί, γιατί αυτή είναι και η οδηγία που έχει δοθεί από την πλευρά των αρμόδιων υπουργείων, από την πλευρά της κυβέρνησης δηλαδή. Μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε έναν, κατά τα φαινόμενα, ένα δύσκολο φθινόπωρο. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον τα νούμερα αυτά που βλέπουμε καθημερινά, τα τριψήφια, τουλάχιστον να σταθεροποιηθούν και να μην δούμε κάτι χειρότερο από αυτό που ζούμε σήμερα σε σχέση με τα κρούσματα του κορονοϊού, να ελεγχθεί δηλαδή η κατάσταση και σιγά σιγά
με την προσπάθεια όλων μας και με την τήρηση των μέτρων από όλους, ανεξαιρέτως, να αρχίσουμε να βλέπουμε και πάλι μία μείωση των κρουσμάτων κορονοϊού. Να σημειώσουμε ότι το θέμα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μας κυνηγάει κάποιος με την απειλή του προστίμου, αλλά να τηρούμε τα μέτρα για την προστασία της υγείας. Πρώτα απ' όλα αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει η αντίληψη, η συναντήληψη για την τήρηση αυτών των μέτρων και να μην χρειάζεται η απειλή, όπως είπες και εσύ, Ελένη, του προστίμου, του διοικητικού προστίμου. Πάντως, να πούμε ότι οι έλεγχοι είναι παντού. Πληροφορηθήκαμε χθες ότι σταμάτησε η αστυνομία μέχρι και λεωφορείο υπεραστικό που ερχόταν από την πλευρά της Αιγιάλιας και μάλιστα επιβλήθηκαν και πρόστιμα γιατί βρέθηκε υπεράριθμο να βρίσκεται το λεωφορείο αυτό να έχει υπεράριθμο άτομα σε δρομολόγιο που εκτελούσε προς την Πάτρα. Προφανώς ήταν κάποιοι κολυμβητές που ήταν στην ευρύτερη περιοχή και καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή και από το προσωπικό των λεωφορείων, από αυτούς τους επαγγελματίες, γιατί τα πράγματα, όπως είπαμε ξανά, έχουν αρχίσει και γίνονται αρκετά δύσκολα. Λοιπόν, πάμε στην Αιγιάλια. Όμως, είχαμε ανακοίνωση σήμερα από το Δήμο συγκεκριμένα. Υπήρχε έντονη ανησυχία στην περιοχή γιατί οι φήμες πολλές φορές κάνουν κακό, διασπείρονται δε πολύ γρήγορα. Υπήρχε φημολογία λοιπόν για κρούσματα και υπεύθυνα και αξίζουν και συγχαρητήρια στο Δήμο. Βγήκε με ανακοίνωση και ενημέρωσε τους πόλτες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Είχαμε δύο κρούσματα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα και την ανακοίνωση του Δημάρχου. Έτσι. Βέβαια, να πούμε ότι τα κρούσματα του κορονοϊού τα βεβαιώνει και τα πιστοποιεί ο αρμόδιος φορέας που είναι ο ΕΟΔΗ. Ο Δήμαρχος όμως έκρινε ο ίδιος ότι θα έπρεπε να προηγηθεί αυτής της ανακοίνωσης και να δώσει και λεπτομέρειες γύρω από το συμβάν αυτό, γιατί προφανώς στην περιοχή θα επικρατούσε μια έντονη φημολογία και όπως καταλαβαίνουμε η φημολογία έχει και επιπτώσεις και στην οικονομική ζωή μιας ολόκληρης περιοχής, όπως είδαμε να συμβαίνει και σε πολλά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Λοιπόν, να πούμε ότι από το γραφείο του Δημάρχου Γιάλιας, του Δημήτρη Καλογερόπουλου, κατόπιν, όπως είπε, δημοσιευμάτων για δύο νέα κρούσματα κορονοϊού, επιβεβαιώνει καταρχάς ο Δήμαρχος η είδηση για την πιστοποίηση δύο κρουσμάτων κορονοϊού σε δύο νεαρούς παραθεριστές στη Δυτική Αιγιάλια. Πράγματι, επιβεβαιώνεται από τους αρμόδιους φορείς. Προφανώς έχει έρθει σε επικοινωνία ο Δήμαρχος και αναφέρεται αυτά τα πράγματα στην ανακοίνωση. Τα άτομα που βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό είναι νεαρής ηλικίας. Δεν έχουν έντονα συμπτώματα, αναφέρει ο κ. Καλογερόπουλος. Βρίσκονται ήδη σε κατοίκον περιορισμό στον τόπο καταγωγής τους και τους ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά. Ο Δήμος Αιγιάλιας συνιστά ψυχραιμία και σύνεση στους πολίτες, ντόπιους και επισκέπτες και φυσικά την προσοχή όλων ώστε να τηρούνται ανεξαιρέτως όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από την εξάπλωση του κορονοϊού, δηλαδή προστατευτικές μάσκες αντισηπτικά, αποστάσεις ασφαλείας, αποφυγή συνωστισμού. Επίσης, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται πάντα από επίσημες πηγές σχετικά με τα όσα αφορούν την πανδημία του κορονοϊού, τονίζει ο κ. Καλογερόπουλος και καταλήγει ότι δεν θα πρέπει οι πολίτες να μένουν σε ανυπόστατες φήμες. Το ζητούμενο βέβαια και εδώ είναι αν έχει γίνει χνηλάτιση από αυτά τα δύο κρούσματα, αν έχει δηλαδή να διαπιστωθεί αν έχουν έρθει σε επαφή και με πόσα άτομα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για δύο νεαρά άτομα, παραθέριζαν όπως πληροφορούμαστε στην περιοχή, έμεναν σε κάποια ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε και έτσι είναι και το λογικό και το αναμένουμε ότι θα έχει γίνει σχετική διαδικασία προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση του κορονοϊού στην περιοχή. Δεν χρειάζεται πανικό σε καμία περίπτωση και οι πολίτες ναι, θα πρέπει να ενημερώνονται όπως τόνισες και εσύ από επίσημα χείλη, να το πούμε έτσι. Ο Δήμος, εφόσον είδε ότι υπάρχει αυτή η έντονη φημολογία, θεώρησε σωστό να ενημερώσει τους πολίτες και έτσι να επικρατήσει και ψυχραιμία στην περιοχή, γιατί η παραφιλολογία και οι φήμες γενικότερα κάνουν πολλές φορές κακό, όπως ανέφερες. Να πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Ηλιόπουλο. Έχουμε νέα υγειονομικά μέτρα στη Δυτική Ελλάδα. Γενικότερα υπάρχει εγρήγορση στο μηχανισμό, τόσο στον ελεκτικό, όσο και σε ό,τι αφορά τις μονάδες υγείας. Έχουμε ένα σχεδιασμό. Τι περιλαμβάνει? Έχουμε, Ελένη, καταρχάς τη θωράκιση των τοπικών μονάδων υγείας από πλευράς έκτης ΥΠΕ. Αυτό ήταν το αντικείμενο σύσκεψης μεταξύ του διοικητή της έκτης ΥΠΕΣ, του κ. Γιάννη Καρβέλη, και του λοιμοξιολόγου κ. Χαρά Λαμπουγόγου. Επί της ουσίας αποφασίστηκε να διευρυνθεί ο αριθμός των νοσοκομείων που θα είναι βοηθητικά νοσοκομεία αναφοράς. Παραμένει νοσοκομείο αναφοράς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όμως επειδή υπάρχουν φόβοι ότι ίσως αυξηθεί το κύμα
κρουσμάτων κορονοϊού τους επόμενους μήνες από φθινόπωρο, αποφασίστηκε να αναβαθμιστούν τρία ακόμα νοσοκομεία της περιοχής μας, προκειμένου και αυτά να δέχονται περιστατικά ασθενών με κορονοϊό. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο Καλαμάτας, Αγρινίου και Ιωαννίνων, προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική βεντάλια, θα λέγαμε, υγειονομική βεντάλια στην περιοχή, ώστε να μην είναι μόνο το νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, εκείνο το οποίο θα δέχεται ασθενείς με κορονοϊό. Είναι αναγκαστικό το μέτρο να ληφθεί τώρα, προκειμένου ώστε τις επόμενες εβδομάδες να υπάρξει ανάλογη προετοιμασία. Ήδη οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνει τηλεδιάσκεψη με τους διευθυντές των ιατρικών υπηρεσιών των τριών αυτών νοσοκομείων, ώστε να καταγραφούν ποια κενά υπάρχουν και τι βήματα απομένουν ακόμα, προκειμένου να γίνουν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που απαιτούνται. Και να πούμε επίσης ότι αποφασίστηκε να γίνουν και δύο κλινικές ΜΕΘ για παιδιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Και αυτό διότι τα κρούσματα και στις νεαρές ηλικίες ολοένα και πολλαπλασιάζονται. Έχουμε πολλά κρούσματα με παιδιά, όπως φαίνεται στο δεύτερο κύμα της πανδημίας που είναι σε εξέλιξη. Επομένως, εκ των πραγμάτων, ελήφθη απόφαση ώστε να γίνουν και δύο κλίνες μεθ συγκεκριμένα για παιδιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καταλαβαίνει κανείς την αναγκαιότητα των μέτρων αυτών, διότι όλοι επισημαίνουν την κρισιμότητα της κατάστασης. Τα 200 και πλέον κρούσματα την ημέρα δεν δημιουργούν καμία αισιοδοξία, και το ότι ο δείκτης παραμένει πάνω από το 1, ο δείκτης μεταδοδικότητας. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν από εδώ και στο εξής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οποιαδήποτε δυσάρεστη κατάσταση από εδώ και στο εξής, Ελένη. Γιώργο Σωτήρη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Εμείς θα πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και το γεγονός ότι θα πρέπει τα παιδιά, όπως τουλάχιστον φαίνεται να αποφασίζουν οι υπηκοί, θα πρέπει να φορούν μάσκα. Θα συνδεθούμε και θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον παιδίατρο νεογνωλόγο, τον κύριο Αντώνη Δαρζέντα. Έχουμε την χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Δαρζέντα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Υπάρχει λοιπόν, όπως ανέφερα, ανησυχία, πολλές απορίες. Οι γονείς αναρωτιούνται πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η χρήση μάσκας και αν είναι επικίνδυνη και μάλιστα για αρκετές ώρες σε μικρές ηλικίες. Υπάρχει και η συζήτηση από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδάκι να φορέσει μάσκα. Πάμε όμως να δούμε τελικά, να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Είναι επικίνδυνη η μάσκα και να τη φορούν τα παιδιά? Η μάσκα για παιδιά σχολικής ηλικίας και για τις συνήθεις δραστηριότητες του σχολείου είναι ακίνδυνη. Έτσι δεν το λέω εγώ, το λέει η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία, που μάλιστα συνιστά τη χρήση μάσκα σε παιδιά άνω των 2-3 ετών. Δηλαδή υπάρχει πολύ πιο χαμηλά τη σχολική ηλικία. Από μικρή ηλικία λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Φυσικά τα παιδιά μικρότερα των 2-3 ετών είναι επικίνδυνο και δεν χρησιμοποιούν μάσκα. Πρώτον γιατί δεν μπορούν. Δεύτερον, γιατί μπορεί πολύ συχνά να τη χρησιμοποιήσουν λανθασμένα, δηλαδή να την καταπιούν, να την μασίσουν, να την βάλουν στον αεραγωγό τους. Οπότε αυτά τα παιδιά αποκλείονται εξ ορισμού, έτσι. Ναι. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να εκπαιδευτούν και να τη χρησιμοποιήσουν εντελώς ασφαλώς. Ναι, γιατί είναι το δεύτερο ερώτημα που θα σας έκανα, ότι εδώ βλέπουμε εμάς μεγαλύτερους, δηλαδή άνθρωπους μεγαλύτερης ηλικίας, και να αδυνατούν μετά από πολλούς μήνες που ακούμε για τη χρήση της μάσκας, πραγματικά να αδυνατούν να τοποθετήσουν και να έχουν σωστά σε ένα γενικότερο επίπεδο τη μάσκα. Δηλαδή πώς πρέπει να τη βάλουν, πώς πρέπει να τη βγάλουν. Πιστέψτε με ειλικρινά, τα παιδιά εκπαιδεύονται πολύ καλύτερα σε αυτόν τον τομέα, ιδίως αν τους δείξει κάποιος γονιός ή κάποιος δάσκαλος. Και στο σχολικό περιβάλλον αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή μπορεί η πρώτη ώρα, τις πρώτες μέρες να αφιερωθεί αποκλειστικά στη χρήση της μάσκας. Και έτσι και αλλιώς μέσα σε μισή ώρα θα την έχουν μάθει τα παιδιά και θα μάθουν και τους γονείς τους τα παιδιά. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχει μεγάλη εμπειρία από τη χρήση της μάσκας στις ασιατικές χώρες. Έτσι, να μην ξεχνάμε ότι καθημερινά αφήνουμε τη ζωή μας σε γιατρούς χειρουργούς που χειρουργούν ατελείωτες ώρες, ατελείωτα
χιλιάδες χειρουργεία τα οποία μπορεί να κρατήσουν άπειρες ώρες και εμπιστευόμαστε την ίδια μας τη ζωή σε τέτοιους ανθρώπους, αλλά και στα παιδιά επίσης υπάρχουν και μελέτες από την ΑΠΟ Ανατολή, αλλά και μεγάλη εμπειρία από τη χρήση της μάσκας στο σχολείο. Θα έλεγα ότι είναι τεράστια συμβολή, είναι ίσως η πιο σημαντική ιατρική παρέμβαση αυτή τη στιγμή που έχουμε, πιο σημαντική από τα φάρμακα που έχουμε. Έτσι. Γιατί δεν έχουμε φάρμακο αυτή τη στιγμή πολύ δυνατό, να το πω έτσι. Οπότε αυτό που προσπαθούμε είναι να σταματήσουμε τον ιό από το να διαδοθεί στην κοινότητα. Είναι το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, τελειώνοντας να πω, αν καταφέρουμε λίγο το χρόνο σας, αλλά τελειώνοντας θέλω να πω ότι η μάσκα, η χρήση της μάσκας, τα παιδιά είναι και ένα τεράστιο μάθημα για αυτά. Γιατί αφενός προστατεύει τα ίδια, αφετέρου τους λέμε ότι θα προστατεύσουμε τους παππούδες σας και ότι τους λέμε έμεσα ότι και εσείς όταν φτάσεις σε αυτή την ηλικία 60, 70, 80 που θα έχετε υποκείμενα νοσήματα σε εισαγωγικά, η κοινωνία είναι έτοιμη να σας υποστηρίξει και να σας κάνει, και να κάνει το καλύτερο δυνατό για την υγεία σας. Είναι πολύ σημαντικό μήνυμα αυτό που περνάει η μάσκα στην κοινωνία και στα παιδιά μας. Επειδή έχουμε φτάσει να έχουμε ακόμη και κίνημα στο Facebook κατά της μάσκας, και εγώ πραγματικά επισκέφθηκα αυτή τη σελίδα για να δω τι ακριβώς γράφουν οι γονείς μέσα. Οι γονείς ο ένας με τον άλλον αναφέρουν ακόμη και να είτε θα πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο χωρίς μάσκα, είτε ότι ακόμη και δεν θα πάω το παιδί μου στο σχολείο γιατί θα πάθει πρόβλημα με τη μάσκα και μετά από μερικές ώρες θα έχει αναπνευστικά προβλήματα. Υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή αυτή τη στιγμή. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πω στους γονείς να μην ανησυχούν για τη χρήση της μάσκας, ακόμη και σε πολύ ωραία χρήση. Μάλιστα τώρα μόλις ανέβασα στον τοίχο μου στο Facebook με φωτογραφίες κιόλας, πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα σκακιού όπου παιδιά άνω των 8 ετών παίρνουν μέρος σε πολύ ωραίες παρτίδες, οι οποίες και είναι ιδιαίτερα πνευματικά δύσκολες, έτσι, και δεν έχει παραπονεθεί ούτε μισό παιδί για τίποτα. Έτσι, είναι θέμα συνήθειας η μάσκα, μπορεί να τη φορέσει οποιοδήποτε, ασφαλώς και με μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω σήμερα αν έχουμε περισσότερες απαντήσεις για το κορονοϊό και πώς τελικά εκδηλώνεται στα παιδιά. Αν είναι τόσο επικίνδυνος, λιγότερο επικίνδυνος. Εσείς ξέρετε καλύτερα, εσείς να μας πείτε μια άποψη. Δεν είναι πολύ επικίνδυνος ο κορονοϊός. Έτσι, φυσικά καμία ηλικία ουσιαστικά δεν είναι χωρίς κινδύνους. Είδατε τη 17χρονη που διασωληνώθηκε προχθές. Έτσι, αλλά γενικώς δεν είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος ώστε να μην ανοίξουν τα σχολεία. Αυτό συμφωνεί όλος ο κόσμος. Απλώς προσπαθούμε να μην περάσει από τα παιδιά στους ηλικιωμένους. Εκεί θα παίξει το ρόλο η μάσκα. Έτσι. Πέρα από αυτό, προστατεύει και τα ίδια τα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει λόγος να κολλήσουν, ας πούμε, μία ίωση που έστω σε ένα στα χίλια να του κάνει πρόβλημα. Γιατί, για ποιο λόγο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την τηλεφωνική επικοινωνία και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Γεια σας. Λοιπόν, να περάσουμε εμείς τώρα να παρακολουθήσουμε τη συγκέντρωση που έγινε μπροστά από τα δικαστήρια της Πάτρας από εργαζόμενους στην κοινοφελή εργασία. Η υπόθεση εκδικάστηκε και αναμένεται τώρα η απόφαση. Είμαστε σήμερα εδώ για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουν, γιατί τελευταία έχουν γίνει πολλές ανακοινώσεις για εμάς στο 128 που έχουμε μπει με τα ασφαλιστικά μετά από την 8μηνη εργασία. Να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το 8μηνο που ουσιαστικά αδικεί πάντα όλους όσους εντάσσονται, που έχει χαμηλό μισθό και ανασφάλεια, γιατί τους βγάζει από την ανεργία για 8 μήνες και ξαναρχίζουν τον αγώνα πάλι από την αρχή. Και αυτοί που μπαίνουν στο 8μηνο διεκδικούν πάλι εργασία τέτοιου τύπου μετά από τουλάχιστον 3 χρόνια. Ζητάμε λοιπόν το δικαίωμα στην εργασία, μια αξιοπρεπή εργασία. Αγωνιζόμαστε για όλους, όχι μόνο για εμάς εδώ, αλλά για όλη την Ελλάδα, για όλα τα 8μηνα. Και διεκδικούμε από το Δήμο να μας αγκαλιάσει και να μας εντάξει στο δυναμικό του. Το έργο που παρουσιάζουμε είναι εμφανές, έχουμε φτιάξει σχολεία, πλατείες, το πράσινο, η εργασία μας δηλαδή είναι εμφανή και το αποτέλεσμα το βλέπουν οι πολίτες. Είμαστε αναγκαίοι και διεκδικούμε την εργασία λοιπόν. Ήθελα να πω όμως ότι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και ειδικά κάποιες ομάδες ηλικίας πάνω από 50 χρόνων, οι οποίοι
έχουν κλειστές τις πόρτες στον ιδιωτικό τομέα για αυτούς και έχουν ανάγκη από ένσημα, έχουν ανάγκη από εργασία και δικαίωμα για να αξιώσουν κάποια στιγμή μια σύνταξη. Για μία ακόμα φορά οι εργαζόμενοι του κοινοφελούς δίνουν τη μάχη τους εδώ στα δικαστήρια προκειμένου να θεμελιώσουν το δικαίωμα στην εργασία. Προσφέρουν άοκνα τις υπηρεσίες τους στο Δήμο, είναι πάγιες και διαρκείς οι ανάγκες, το έχουμε συνομολογήσει όλοι, το λέμε όλοι, πρέπει να το κατανοήσει το δικαστήριο. Αλλά πρέπει να το κατανοήσει και η Δημοτική Αρχή, που σήμερα κιόλας πρέπει να πάρει μια νέα απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, γιατί δεν την έχει πάρει ως τώρα που μιλάμε, που να λέει ότι εγκρίνει τα κονδύλια πληρωμής των υπαλλήλων αυτών, έτσι ώστε να ενισχυθεί και η θέση τους στη δικαστική μάχη. Εμείς θα είμαστε κοντά τους, γιατί πολύ απλά, εάν λείψουν αυτοί οι άνθρωποι από την πόλη, από το Δήμο, πολλές υπηρεσίες του Δήμου θα χωλαίνουν. Δεν θα παρέχονται υπηρεσίες στους πατρινούς και αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Εδώ θα είμαστε λοιπόν, έστω και αν λείπει η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να στηρίξουμε τον αγώνα τους. Σήμερα εκπροσωπούσαμε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί στο Δήμο της Πάτρας μέσω των κοινοφιλών προγραμμάτων του ΟΕΔ. Ήδη είχαμε κερδίσει δύο προσωρινές διαταγές, μία για την κάθε ομάδα, είναι 23 και 111 άτομα αντίστοιχα. Σήμερα ζητήσαμε μία αναβολή από την Πρόεδρο, προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι να μείνουν στη δουλειά τους τουλάχιστον μέχρι 23 του Σεπτέμβρη, που είναι ένα άλλο γκρουπ εργαζομένων που ήταν με την ίδια το νομική και την ιστορική βάση. Δυστυχώς η Πρόεδρος δεν δέχτηκε να αναβάλει με διατήρηση προσωρινή, ίσως εκ τούτου δικάσαμε και αναμένουμε την απόφαση. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Όλα αυτά δεν θα τα παρατήσουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Εγώ είμαι αυτός που εκπροσωπώ και όλες και την άλλη ομάδα των 289 ανθρώπων, οι οποίοι δουλεύουν ήδη από τον προηγούμενο Ιούλιο μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που εργάζονται αυτή τη στιγμή στο Δήμο της Πάτρας μέσω δικαστικών αποφάσεων και μέσω ουσιαστικά της δικής μας βοήθειας. Ως εκ τούτου συνεχίζουμε τον αγώνα, προσπαθούμε. Χαίρομαι πολύ που ήταν όλοι, ήταν και ο Δήμος και η αντιπολίτευση δίπλα μας, δίπλα σε όλα αυτά τα παιδιά που πραγματικά έχουν ανάγκη για δουλειά, γιατί πολλοί είναι μονογονεϊκές οικογένειες, πολλοί έχουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και αυτό το 500 που για κάποιους μπορεί να φαίνεται ελάχιστο ή μπορεί να το εισπράττει κάθε μέρα στο εισόδημα, για αυτούς τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ σημαντικό ακόμα και για την ίδια τους την επιβίωση. Είναι αυτονόητη η σημερινή παρουσία μας στο δικαστικό μέγαρο. Στηρίζουμε εμπράκτως ως Δημοτική Παράταξη πρωτεύουσα ξανά όλους τους εργαζόμενους στην κοινοφελή εργασία. Σήμερα εκδικάστηκε η όλη διαδικασία, αναμένουμε και την απόφαση. Θέλω να τονίσω ότι δεν πρέπει να κρατούνται σε ομοιρία όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτό το σύστημα με τις ορισμένου χρόνου συμβάσεις και τις ανανεώσεις κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει και η ομοιρία των εργαζομένων, αλλά και η όλη διαδικασία από την κεντρική κυβέρνηση να νομοθετήσει πάνω σε αυτό, ώστε και οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες που καλύπτουν αυτοί οι εργαζόμενοι με επίσημη νομοθέτηση πλέον της κυβέρνησης να πάρει σάρκα και οστά και να εμπλουτιστεί ο Δήμος σε έμψυχο δυναμικό, ούτως ώστε να μπορέσει να είναι λειτουργικός. Τα κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Δήμο Πατρέων υπερβαίνουν τις 500 θέσεις εργαζομένων και ως εκ τούτου πάνω σε αυτό θα πρέπει όλοι σύσσωμοι και η αντιπολίτευση και το Δημοτικό Συμβούλιο να εμβαθύνουμε και να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση για όλους τους εργαζόμενους. Είμαστε σήμερα εδώ για να υπερασπιστούμε το αυτονόητο δικαίωμα των εργαζομένων για δουλειά. 128 άτομα από τα 550 τα οποία είναι με πρόγραμμα του ΑΕΔ ζητούσαν σήμερα με τα ασφαλιστικά μέτρα να παρατείνουν την παραμονή τους στο Δήμο. Η εξέλιξη της απόφασης δεν ήταν θετική, συνεχίζουμε όμως τον αγώνα μας μέχρι και τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στο Δήμο. Φυσικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να καταργήσει και τα τελευταία δικαιώματα των εργαζομένων. Εμείς είμαστε δίπλα τους, παλεύουμε απέναντι σε αυτή την πολιτική. Στο συνάδελφο Γιώργο Ηλιόπουλο και πάλι πάμε να δούμε και μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. 25.000 ευρώ Ηλία τα σήκωσαν σε κοσμήματα. Πράγματι, Ελένη, ξεχνιάστηκε μια υπόθεση κλοπής που είχε γίνει ανήμερα το 15 Αύγουστο εδώ στην Πάτρα. Όλα ξεκίνησαν από ένα ίσονο σημασίας περιστατικό, να πούμε, όπου καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα μια κλοπή σε σπίτι ηλικιωμένου εδώ στην περιοχή της Πάτρας. Συγκεκριμένα ένας ανήλικος με έναν ενήλικα με χρήση αιχμηρού αντικειμένου παραβίασαν την πόρτα του σπιτιού του ηλικιωμένου, μπήκαν στο εσωτερικό και πήραν μια φιάλη ποτό.
Οι κινήσεις όμως έγιναν αντιληπτές από το γειτονιά, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και σε κοντινή πλατεία συνελήφθη τόσο οι δύο δράστες, όπου όπως επισημάναμε είναι ο ένας ανήλικος και άλλος ενήλικας. Προσήχθησαν στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Πατρών και εκεί διαπιστώθηκε ότι και οι δύο εμπλέκονται σε διάρρηξη που είχε σημειωθεί ανήμερα το 15 Αύγουστο σε σπίτι εδώ στην Πάτρα, όπου είχαν μπει από ανασφάλιστο παράθυρο και πήραν από το εσωτερικό του σπιτιού το 25.000 ευρώ σε κοσμήματα. Η ταυτοποίηση έγινε και με η επιβεβαίωση της εμπλοκής τους έγινε και από διακτυλικά αποτυπώματα τα οποία είχαν βρεθεί στο χώρο όπου έγινε η κλοπή, αλλά και από κάποια άλλα στοιχεία που συνέλεξε η αστυνομία. Είναι μια πολύ μεγάλη κλοπή που καταγράφεται την τελευταία εβδομάδα στην περιοχή μας. Και δεν ήταν τυχαίο το ότι έγινε ανήμερα 15 Αύγουστο, όπου οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών απουσιάζουν. Φαίνεται λοιπόν ότι είχαν δράσει βάσει σχεδίου τόσο ο ενήλικος όσο και ο ανήλικος. Μπήκαν λοιπόν στο εσωτερικό του σπιτιού, πήραν τα κοσμήματα, τα οποία όμως να πούμε λένε ότι ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί, προκειμένου να δοθούν στον κάτοχό τους. Γίνεται προσπάθεια μέσα από έρευνες από της αστυνομίας να εντοπιστεί το σημείο όπου ενδεχομένως να έχουν κρύψει τα συγκεκριμένα κοσμήματα. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθούν τα κοσμήματα, είναι και τεράστιο το ποσό, 25.000 ευρώ. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι γίνεται στο Βελβίτσι. Ανήσυχοι είναι και πάλι οι κάτοικοι για τον κίνδυνο κατολιστικών φαινομένων, καθώς πριν από λίγες ημέρες είδαν τον κεντρικό δρόμο να ανοίγει κυριολεκτικά στα δύο. Ζητούν να σταματήσουν οι υποσχέσεις και να υπάρξουν παρεμβάσεις εδώ και τώρα. Το πρόβλημά μας, όπως καταγράψατε κι εσείς, είναι αυτό το οποίο διονύζεται εδώ και μια δεκαετία από κάποια κατολίσθηση που είχε γίνει, καθίζηση του δρόμου. 10 χρόνια τώρα είμαστε με το άγχος χειμώνα, ειδικά το χειμώνα, τι θα γίνει με το δρόμο. Η Δημοτική Αρχή μας λέει ότι είναι ένα έργο το οποίο θα στοιχήσει πολλά. Θα δούμε, είμαστε στις μελέτες, γεωλογικές μελέτες κτλ. Πριν λίγο καιρό μας διαβεβαίωσε η μηχανική του Δήμου, η διεύθυνση έργων, ότι υπογράφτηκε η μελέτη, να προχωρήσει η μελέτη, υπογράφτηκε από τον κύριο Δήμαρχο να προχωρήσει η μελέτη, γι' αυτό λοιπόν εδώ το κομμάτι. Πριν 5 μέρες ξεκίνησε λοιπόν και άρχισε μία ρογμή εδώ και μέρα με τη μέρα καθότανε. Καλέσαμε λοιπόν τους αρμόδιους του Δήμου, λέμε κύριε συμβαίνει αυτό και αυτό μέσα στον Αύγουστο μήνα. Κατευθείαν πήγαμε στη ΔΕΙΑΠ, λέμε κύριε υπάρχει κάποιος αγωγός, εδώ υπήρχε ένας αγωγός από τη Διασταύρωση προς Δραγόλενα, Βούντενη, μέχρι πιο κάτω, το οποίο πέρναγε σαν αγωγός με νερό. Τον έχετε ταπώσει, τον έχετε σφραγίσει? Μας είπανε αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου, όχι, είναι ταπωμένος, έχει σφραγιστεί, δεν περνάει νερό. Μείναμε λοιπόν και εμείς σε αυτό. Όμως μετά, προχθές το πρωί, είδαμε λοιπόν το νερό, όπως πήρατε και εσείς τα πλάνα από κάτω, το νερό βγήκε στην επιφάνεια. Και αφού λοιπόν βγήκε στην επιφάνεια, πήγαμε και είδαμε ότι δεν ήταν ταπωμένος αυτός ο αγωγός, με αποτέλεσμα να έχει σπάσει ακριβώς εδώ από κάτω και να δημιουργήσει αυτό το πράγμα. Έχει γίνει τεράστια ζημιά πέρα από το δρόμο, έχει γίνει σε ιδιόκτητη περιουσία από κάτω, αν πήρατε και είδατε και εσείς τα πλάνα τα οποία πήρατε. Και αυτή τη στιγμή ταπώθηκε πιο πάνω, τον είδατε, και τώρα περιμένουμε τη ΔΕΙΑΠ να αναλάβει και να μας πούνε τι θα γίνει. Περιμένουμε λίγο να περάσει ο καιρός να στεγνώσει. Αυτός ο δρόμος εξυπηρετεί τους οικισμούς Βελβίτσι, Μπάλα, Βούντενη, Ανοσυχενά. Είναι ένας δρόμος ο οποίος εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους των άλλων οικισμών που έρχονται από πανεπιστήμιο, πανεπιστήμιο, νοσοκομείο κτλ. Στην από εδώ πλευρά, όλοι έρχονται από εδώ. Κάτοικοι εδώ οι οποίοι ασχολούνται με αγροτικές επιχειρήσεις έχουν
από πάνω εδώ έχουν βάλει περιβόλια, καλλιεργούν, οι οποίες αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουν ένα ολόκληρο γύρο. Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Εδώ υπάρχουν παιδιά που πάνε σχολείο. Περνάει λεωφορείο σχολικό, το οποίο μαζεύει παιδιά συχνά, βούντενη μπάλα και τα κατεβάζει διοδόρου για τα σχολεία. Πρέπει δηλαδή να γίνει μια άμεση, αυτή τη στιγμή μια άμεση αποκατάσταση του δρόμου. Ο κόσμος, όλος ο κόσμος και των διπλανών χωριών, των οικισμών, έχουν αγανακτήσει. Εμείς αυτή τη στιγμή λέμε μέχρι εδώ και μη παρέκει, δεν μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε, να λέμε και θα δούμε και θα το κάνουμε κτλ. Είμαστε αποφασισμένοι λοιπόν το χωριό να κάνουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με εδώ, με αυτή την κατάσταση. Δεν πάει άλλο. Μεθαύριο ζητήσανε να γίνει γενική συνέλευση για αυτό το θέμα. Τίποτα άλλο αναμένουμε, πιστεύω οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ΔΕΙΑΠ κτλ. Να μας δώσουν τις ανάλογες, να προχωρήσουν στις ανάλογες εργασίες οι οποίες χρειάζονται για να γίνει μια αποκατάσταση και όχι μόνο και να προχωρήσουμε τελικά να φύγει αυτό το πράγμα. Μας έχει μια δεκαετία τώρα. Πάμε και πάλι στον συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου. Εκτός από το Βελβίτσι που είδαμε τα σχετικά πλάνα και την κατάσταση που επικρατεί, έχουμε και έναν άλλο βραχνά στην παραλιακή του Ρίου, μόνο που εκεί το πρόβλημα είναι μόνιμο. Μιλάμε για διάβρωση ακτών, τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες ένα γεωταχή έπεσε μέσα σε μία από αυτές τις φημισμένες πλέον λακκούβες. Ναι. Εδώ βλέπουμε εικόνες από τη συγκεκριμένη περιοχή, την παραλιακή περιοχή, Ακταίου και Κερίου. Το περιστατικό στο οποίο αναφέρεσαι, Ελένη, σημειώθηκε στην παραλιακή οδό του Ακταίου, εκεί που καθημερινά χιλιάδες πολίτες, χιλιάδες άτομα από την ευρύτερη περιοχή, πρώτοι θέλουν πηγαίνουν για να κάνουν το μεσημεριανό τους μπάνιο. Έτσι έγινε και με μια γυναίκα, επιχείρησε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της ή πήγαινε κατά μήκος του δρόμου από τη δεξιά πλευρά που είναι προς την πλευρά της θάλασσας. Με αποτέλεσμα δεν είδε, μάλλον δεν πρόσεξε τη διάβρωση του δρόμου που ήταν στην άκρη λόγω της παραλίας και έπεσε μέσα το όχημα με αποτέλεσμα να υποστεί και υλικές ζημίες από ό,τι μαθαίνουμε. Κλήθηκε και η αστυνομία στο σημείο, προκειμένου φυσικά να καταγράψει το συμβάν. Ήρθε μέχρι και Γερανός για να πάρει να παραλάβει το αυτοκίνητο, γιατί όπως καταλαβαίνεις είχε υποστεί ζημιά στο σύστημα της κίνησης και δεν μπορούσε να μετακινηθεί διαφορετικά. Και φυσικά η γυναίκα αυτή, η άτυχη γυναίκα, θα επιχειρήσει τώρα να αποζημιωθεί, αλλά ποιος ξέρει από πού, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί εδώ υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ του Δήμου και της κτηματικής υπηρεσίας. Ο Δήμος επικαλείται συνεχώς ότι προσπαθεί να κάνει την παρέμβαση αυτή στην παραλιακή ζώνη, στην ακτή. Ωστόσο, εκεί υπάρχουν διάφορα προβλήματα, όπως ξέρουμε, με την κτηματική υπηρεσία. Έχουν υπάρξει επεκτάσεις παράνομες από το παρελθόν. Είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα εκεί, που μπορούν να λυθούν μόνο δια της δικαστικής οδού, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δηλαδή να βγάλει κανείς άκρη από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει εκεί. Το γεγονός είναι ότι στην περιοχή αυτή την όμορφη, κατά τα άλλα, στο Ακταίο δηλαδή και στο Ρίο, όλοι οι διερχόμενοι οδηγοί θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή. Το δόστρωμα έχει υποστεί σοβαρότατες φθορές και μάλιστα σε κάποια σημεία δεν φαίνονται καθόλου ο κίνδυνος που υπάρχει, γιατί το κύμα, ο κυματισμός έχει υποσκάψει το υπόστρωμα του δρόμου, με αποτέλεσμα κάποια τμήματά του να είναι κυριολεκτικά κούφια, χωρίς να φαίνεται κάποια επιφανειακή ζημιά. Και μόλις περνάει κάποιο αυτοκίνητο, λόγω του βάρους να υποχωρεί το δόστρωμα και να βρίσκεται ξαφνικά ο οδηγός μαζί με το όχημά του σε τέτοιου είδους τρύπες που βλέπουμε στην άκρη του δρόμου. Να επισημάνουμε ότι αυτά τα πλάνα που παρακολουθούμε όλη την ώρα δεν είναι παλαιά πλάνα, είναι πλάνα σημερινή κατάσταση του δρόμου. Την οποία βέβαια την ξέρουμε όλοι, γιατί τη ζούμε όσοι περνούν τουλάχιστον καθημερινά από τη συγκεκριμένη περιοχή. Και πολύ περισσότερο οι κάτοικοι της αυτής της περιοχής. Είναι επίγουσα ανάγκη να γίνει τουλάχιστον να τα βρουν ο Δήμος με την κτηματική υπηρεσία, να βρουν ένα τρόπο συνεργασίας και διαλόγου, γιατί δεν φαντάζομαι να αρέσει σε κανέναν και να δέχεται κανείς αυτή την εικόνα, έτσι. Όχι μόνο στο κομμάτι της αισθητικής, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα στο θέμα της ασφάλειας και των διερχομένων οδηγών, αλλά και των πεζών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλά σημεία αυτού του δρόμου δεν έχουν φωτισμό,
δημοτικό. Το βράδυ, δηλαδή, κάποιος που επιχειρήσει να περπατήσει, να διέλθει από αυτά τα σημεία, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, γιατί μέσα στα σκοτάδια μπορεί να βρεθεί μέσα σε αυτά τα, μέσα σε αυτές τις τεράστιες λακκούβες που βλέπουμε εδώ, και σίγουρα όποιος πέσει εδώ μέσα έχει τουλάχιστον σπάσει το πόδι του, έτσι. Δεν υπάρχει και καμία αμφιβολία περί αυτού. Και ειδικά να είναι προσεκτικοί για αυτοί που δεν ξέρουν, γιατί κάτοικοι που ξέρουν δεν πλησιάζουν καν, γιατί σου λέει θα αποχωρήσει από κάτω. Υπάρχουν και πολλοί επισκέπτες που δεν γνωρίζουν την κατάσταση του οδοστρώματος εκεί. Υπάρχουν βέβαια και αυτές οι κορίνες που βλέπουν, που έχουν τοποθετηθεί, αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι ο κυματισμός, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει δημιουργήσει μεγάλη διάβρωση. Κάθε μέρα ανοίγει μια νέα λακκούβα. Και κάθε μέρα, σωστά όπως το αναφέρεις εσύ, ανοίγει και μια καινούργια λακκούβα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να βρεθεί επιτέλους να υπάρξει κάποια παρέμβαση. Ένας τρόπος συνεργασίας. Κυρίως ένας τρόπος συνεργασίας μεταξύ Δήμου και εκτιματικής, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και φυσικά εδώ πέρα αναδεικνύεται έτσι και το τεράστιο ζήτημα της διάβρωσης των ακτών. Όπου εδώ αποκαλύπτεται, βέβαια, η διάβρωση των ακτών είναι ένα πρόβλημα που αγγίζει και επηρεάζει όλη την Αχαΐα. Τόσο την Ανατολική όλη, τόσο την πλευρά της Αιγιάλιας, όσο και την πλευρά της Δυτικής Αχαΐας, αλλά και δίπλα στην Πάτρα, όπως βλέπουμε, στο Ρείο και στο Ακταίο. Ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο έχει πολύ ευρύτερες συνέπειες και προεκτάσεις, έτσι, τις οποίες έχουν να κάνουν με την οικονομική ζωή, με περιουσίες. Πάρα πολλές περιουσίες χάνονται αυτή τη στιγμή κάτω από τα κύματα και καθίσταται αναγκαία η παρέμβαση με διάφορα έργα, τα οποία βέβαια κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πρέπει να βρεθούν από τις αρμόδιες φορείς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να βρεθούν και να γίνουν τα έργα, γιατί αυτή η κατάσταση λοχεύει κινδύνους και είναι και απαράδεκτη η εικόνα. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα, στο άμεσο χρονικό διάστημα δηλαδή, όχι να τα συζητάμε πάλι μετά από ένα χρόνο, να έχουμε λύση. Πάμε στο προαστιακό. Τι ακριβώς έγινε, είχαμε κάποιο ατύχημα? Είχαμε το πρώτο ατύχημα σήμερα στη γραμμή της σιδηροδρομητικής καινούργια που εγκαινιάστηκε πριν από ένα μήνα περίπου, 14 Ιουλίου αν θυμάμαι καλά, από τον Υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμαλή, το τμήμα Κιάτο Αιγίου μιλάμε. Σήμερα είχαμε τον εκτροχιασμό μιας αμαξοστοιχίας του προαστιακού, μικρή αμαξοστοιχία με δύο βαγόνια που εξυπηρετεί τοπικά, δηλαδή συνδέει το Αίγιο στην ουσία με το Κιάτο. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, να το αναφέρουμε αυτό. Έγινε γύρω στη 1.30 το μεσημέρι, σε απόσταση μάλιστα 500 μέτρων από το σταθμό του προαστιακού στο Ξυλόκαστρο. Έσπευσαν φυσικά στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής αστυνομίας και μονάδες του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός. Να πούμε ότι σύμφωνα με την Τρενοσέ Ελένη, η αμαξοστοιχία ήταν η νούμερο 300, βγήκε εκτός γραμμής, το πρώτο βαγόνι συγκεκριμένα του Συρμού. Εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Αίγιο. Στις αιχμές εξόδου του σιδηροδρομικού σταθμού Ξυλοκάστρου έγινε το ατύχημα, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Η Τρενοσέ, να πούμε ότι μέχρι και αργά το απόγευμα είχε αναστείλει τα δρομολόγια στη διαδρομή Κιάτο Αίγιο Κιάτο, καθώς το εκτροχιασμένο τρένο έφτανε σε σημείο να αγγίζει ακόμα και τη δεύτερη σιδηροτροχιά, τη δεύτερη γραμμή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή καμία κίνηση τρένου από τις δύο πλευρές. Να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια του ατυχήματος, όμως μαθαίνουμε ότι από την πλευρά σιδηροδρομικών που ξέρουν, και μηχανοδηγών κυρίως, που ξέρουν την κατάσταση της γραμμής, φαίνεται ότι ο μηχανισμός αλλαγής τροχιάς του Συρμού μετά την έξοδο του σταθμού του Ξυλοκάστρου στο ρεύμα προς Κιάτο ήταν γυρισμένος σε λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, οι ίδιοι σιδηροδρομικοί αναφέρουν ότι το ατύχημα οφείλεται σε λάθος χειρισμό, ανθρώπινο χειρισμό. Η χαμηλή ταχύτητα του Συρμού, αναφέρουν, και η έγκαιρη αντίδραση του μηχανοδηγού φαίνεται ότι συνέβαλαν καθοριστικά στο να απευθούν τα χειρότερα, να υπάρξουν δηλαδή τραυματισμοί. Να πούμε, λένε ότι στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, όπως και σε ολόκληρη τη γραμμή από το Κιάτο μέχρι το Αίγιο, δεν λειτουργούν φωτοσύματα και γενικά σύστημα τηλεδιοίκησης. Τα συγκεκριμένα έργα της τηλεδιοίκησης και των φωτοσημάτων περιλαμβάνονται σε επόμενη εργολαβία, η οποία δεν έχει προκηρυχθεί ακόμα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή κίνηση μεγαλύτερου αριθμού τρένων για λόγους ασφαλείας. Να πούμε ότι για το γεγονός αυτό, για το περιστατικό αυτό, υπήρξε ακόμα και ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης ΟΣΕ. Πρόκειται για τους μηχανοδηγούς.
οι οποίοι αναφέρουν ότι ο σημερινός εκτροχιασμός σειρμού του προαστιακού Αθήνα στη νέα γραμμή από Αίγιο προς Αίγιο μάλλον και στο πρόσφατα παραδοθέν κομμάτι της υποδομής φανέρωσε τα διαχρονικά προβλήματα της σιδηροδρομικής επιδομής αναφορικά με τη μη λειτουργία φωτοσημάτων τηλεδιοίκησης και φυσικά του συστήματος ETCS, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, παρότι αυτά έχουν πληρωθεί εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν λειτουργήσαν ποτέ. Η έγκαιρη αντίδραση του μηχανοδηγού αναφέρεται στην ανακοίνωση του φορέα, απεσόβησε τα χειρότερα, ενώ δεν υπήρξε κανείς τραυματισμός επιβάτη εργαζόμενου επί της αμαξοστοιχίας. Το Σωματείο αναφέρει ότι θα επιδιώξει τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τις αρμόδιες αρχές, με το Υπουργείο Υποδομών δηλαδή, προκειμένου να βρεθεί μία λύση για να ενισχυθεί η ασφάλεια στην κίνηση, όπως είπαμε, της γραμμής που μόλις ένα μήνα άρχισε να λειτουργεί και που παρουσίασε ήδη το πρώτο ατύχημα. Άρα θα έχουμε και νεότερα. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε και από όλους εμάς. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας.